Τίθεται η χώρα ουσιαστικά και σε κόκκινο συναγερμό εν ώψη όλων αυτών των γεγονότων. Καλημέρα, Μίνα. Γεια σου, Μίνα. Καλημέρα. Καλημέρα. Όλες λοιπόν οι μονάδες ασφαλείας της ελληνικής αστυνομίας τίθενται από αυτή τη στιγμή σε έναν κόκκινο συναγερμό. Να σας πω ότι αυτό ήταν και το βασικό θέμα της πρωινής σύσκεψης σήμερα στην Κατεχάκη της ηγεσίας της ελληνικής αστυνομίας. Ένας κόκκινος συναγερμός λοιπόν για τις αρχές, χωρίς διάρκεια και 24 ώρες το 24ωρο. Το θέμα το οποίο συζητήθηκε είναι ότι θα πρέπει να αυξηθούν και μάλιστα στο έπακρο τα μέτρα ασφαλείας από οποιονδήποτε στόχο μπορεί να έχει σχέση με Ισραήλ, Ιράν, Λίβανο, οποιασδήποτε κέντρα ή σημεία συνάθρησης ατόμων, ότι πρέπει να ξεσκονίσουν επαφές άτομα τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε κέντρα κράτησης, ειδικά σε κέντρα κράτησης, ενώ έγινε και ιδιαίτερη αναφορά ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι έλεγχοι στα σύνορα της χώρας. Ναι. Είτε αυτό πρόκειται για τον Εύρο, είτε πρόκειται για τα νησιά. Επίσης, ότι θα πρέπει να είναι, όπως καταλαβαίνετε, η ελληνική αστυνομία σε μια διαρκή επαφή με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η οποία, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, αυτή τη στιγμή είναι και η υπηρεσία η οποία θα αναλάβει τα σκύπτρα να οργανώσει όλο αυτό το επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο σας ανέφερα και η οποία βέβαια θα είναι και η υπηρεσία η οποία θα είναι σε επαφή με τις χώρες του εξωτερικού. Από εκεί και πέρα η αντιτρομοκρατική υπηρεσία είναι αυτή η οποία συμμετέχει στις συσκέψεις και που φυσικά λαμβάνει και αυτή μέτρα και γίνεται και μια προσπάθεια να αυξηθούν ακόμα περισσότερο οι περιπολίες και η παρουσία της αστυνομίας σε περιοχές της Αττικής όπου διαμένουν άτομα από το Ισραήλ, Παλαιστίνη, από το Ιράν και γενικά σημεία. Ναι, Παναγιώτη. Είναι εύλογες η εύλογη ανησυχία προφανώς. Γι' αυτό γιατί συναγερμό. Το έχουν πει και οι αρμόδιοι υπουργοί ότι θα είναι. Και μεταναστευτικό και φόβο για τρομοκρατικά χτυπήματα. Προφανώς. Και πολύ δύσκολο για τη χώρα μας. Λοιπόν, Μίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Μίνα, ευχαριστούμε πολύ. Περισσότερα στο δελτίο ειδήσεων.